Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς να πλέξουμε αυτό το color blocking pullover. Το pullover μας σήμερα θα το πλέξουμε από μανίκι σε μανίκι. Θα ξεκινήσουμε από αυτό το μανίκι και θα καταλήξουμε στο επόμενο. Έχοντας λοιπόν σαν πλάνο στο μυαλό μας ότι ξεκινάμε από αυτό το σημείο, έχω κάνει τις μετρήσεις μου. Ξέρω λοιπόν ότι πρέπει να ξεκινήσω με περίπου 20 εκατοστά. Πρέπει να φτάσω περίπου στα 40 εκατοστά που είναι το άνοιγμα για τα μανίκια στις μπλούζες large, extra large και μετά θα συνεχίσω για το υπόλοιπο pullover μου να το πλέκω έτσι. Θα ξαναμειώσω τους πόντους μου και θα καταλήξω πάλι στα ίδια 20 εκατοστά που ξεκίνησα. Πάμε όμως στην πράξη να το δούμε. Σήμερα πλέκω με νήμα Νάκο Νακόλεν. Είναι ένα νήμα 43% μαλλί και το υπόλοιπο ακριλικό. Τα 100 γραμμάρια μας δίνουν περίπου 210 μέτρα. Εγώ έχω 3 κούκλες στο κάθε χρώμα. 9 κούκλες, θα δούμε πόσες θα χρειαστούν. Ενώ συστήνει βελονάκι μικρό, νούμερο 3-4, εγώ πλέκω με το νούμερο 5,5. Να σας πω ότι αν έχετε ένα παρόμοιο νήμα, δηλαδή τα συνηθισμένα ακριλικά, του συνηθισμένου πάχου, ούτε ψηλό ούτε χοντρό, κατεβαίνοντας νούμερο βελονάκι, είτε με 4,5 είτε με 4, δηλαδή πλέξετε, αυτόματα αλλάζετε και νούμερο στο ρούχο σας. Άρα, εάν θέλετε με ένα παρόμοιο νήμα να πλέξετε μικρότερη μπλούζα, μην αλλάξετε τις μετρήσεις μου και τους πόντους μου, πλέξτε με μικρότερο βελονάκι. Με τους ίδιους πόντους θα έχετε κατευθείαν μικρότερο νήμα, μικρότερο μέγεθος μπλούζα. Λοιπόν, έχω κάνει 6 σειρές με το λάστιχο 2-2, ξεκινώντας την αρχική μου αλυσίδα με 24 πόντους. Δύο-δύο το λαστιχό μου, θα κάνω άλλη μία τελευταία για να τη δείτε κι εσείς. Και μετά ξεκινάμε το μανίκι μας. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου, ξεκινάω κατευθείαν με το διπλό ποδαράκι μου και πλέκω τους πόντους μου όπως τους βρίσκω. Στη δεύτερη σειρά ξεκίνησα τους πόντους που δημιουργούν το λάστιχο και συνέχισα όλες τις υπόλοιπες σειρές όπως βρίσκω τους πόντους μου. Τραβάω το πόντο μου πίσω με διπλό ποδαράκι. Το πόντο μου πίσω, γιατί κάνω 2-2 το λάστιχο, με διπλό ποδαράκι. Οι επόμενοι δύο τους τραβάω μπροστά. Τραβάω το πόντο μου μπροστά με διπλό ποδαράκι. Δύο πόντι πίσω τώρα. Συνεχίζουμε όλη μας τη σειρά. Λάστιχο 2-2 με διπλά ποδαράκια. Έφτασα στο τέλος της σειράς μου. Διπλό ποδαράκι. Και έχω 7 σειρές λάστιχο που μου δίνουν 8 εκατοστά μήκος. Εγώ είμαι ευχαριστημένη με αυτό το μήκος για λάστιχο, για τη μανσέτα μου. Είναι ok στο χέρι μου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερο. Θα συνεχίσω κανονικά το μανίκι μου. Γυρίζω τη δουλειά μου και ξεκινάω κατευθείαν με αύξηση. Δύο διπλά ποδαράκια στον πρώτο μας πόντο. Συνεχίζω, διπλό ποδαράκι, 4, 5, 6, όλη μας τη σειρά με διπλά ποδαράκια.
23 25 26 διπλά ποδαράκια. Κατευθείαν λοιπόν στην πρώτη μας σειρά, ενώ ήταν 24 τα διπλά ποδαράκια μας, τα κάναμε 26. Βάζω ένα υποδείκτη για να θυμάμαι ότι έχω κάνει αύξηση κατευθείαν στην πρώτη μου σειρά. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Η επόμενη σειρά δεν κάνω αύξηση, κάνω όλη μου τη σειρά με διπλά ποδαράκια. 26 διπλά ποδαράκια. Έφτασα στον τελευταίο πόντο. Μια αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Η τρίτη μου σειρά. Με 26 διπλά ποδαράκια. Η τρίτη συνολική σειρά. Μετά την αύξηση είναι η δεύτερη. Στην πρώτη μου σειρά έκανα αύξηση, δεύτερη και τρίτη σειρά χωρίς αύξηση. Έφτασα στο τέλος της σειράς μου, 26 διπλά ποδαράκια, μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Λοιπόν, είμαι στην τέταρτη σειρά που θα κάνω αύξηση. Τέταρτη σειρά της δουλειάς μου. Κανονικά όμως, μετά τη σειρά με την αύξηση, είναι η τρίτη σειρά. Αύξηση στην αρχή της σειράς, αύξηση και στο τέλος και τα ποδαράκια μας έγιναν 28. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Οι επόμενες δύο σειρές με 28 διπλά ποδαράκια. Θα βάλω τον ποντοδείκτη μου. Για να μην χρειάζεται να μετράω συνέχεια ποιες είναι οι σειρές με τις αυξήσεις. Και πάμε τώρα να εξηγήσω κάτι. Τα διπλά ποδαράκια και το λάστιχο 2-2 δεν έχουν καλή ανάποδη όπως ξέρουμε. Είναι και από τις δύο πλευρές το ίδιο. Εγώ καλή πλευρά θεωρώ την πλευρά που μου δίνει αυτό το αποτέλεσμα στην αρχική μου αλυσίδα, την καθαρή κοτσίδα, που είναι σαν να έχουμε ρίξει πόντους με τις βελόνες. Ενώ η ανάποδη πλευρά μου είναι αυτή. Από εδώ και πέρα λοιπόν, καλή πλευρά του πλεκτού μου, εγώ θεωρώ αυτή την πλευρά που και το νήμα, η κλωστή που ξεκινήσαμε, πηγαίνει αριστερά. Θα σας πω λοιπόν γιατί θεωρώ ότι αυτή καλή πλευρά. Σε αυτή τη σειρά πάμε να κάνω μια τσαχπινιά, μια ρίγα στο πουλόβερ μας, έτσι για τη διαφορά, και ξεκινάω τραβώντας τους πόντους μου μπροστά. Μπροστά μου. Σε όλη τη σειρά θα τραβήξω τους πόντους μου. ...28 διπλά ποδαράκια μετά τη δεύτερη αύξηση που έχουμε, τραβώντας τους πόντους μας. Έφτασα στο τέλος της σειράς, τραβώντας όλα τα ποδαράκια. Κάνω τον τελευταίο μου πόντο. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Δείτε τι δημιουργήσαμε. Όμορφη δεν είναι η ρίγα μας. Έτσι λοιπόν, κατά διαστήματα, από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού θα δημιουργούμε τέτοιες ρίγες. Πάμε να πλέξουμε τις επόμενες σειρές. Συνεχίζουμε κανονικά, διπλά ποδαράκια. Thank you.
Τελειώσαμε τη σειρά μας με 28 διπλά ποδαράκια, μια λυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου και πάμε για την αύξησή μας. Είναι η 7η σειρά και κάνουμε 2 διπλά ποδαράκια στον πρώτο μας πόντο. Συνεχίζουμε με διπλά ποδαράκια. Είναι 30 διπλά ποδαράκια. Μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Πάμε για τις 2 σειρές που είναι με διπλά ποδαράκια, χωρίς αυξήσεις. Να μην ξεχάσω να βάλω το ποδοδείκτη μου. Τέσσερις. Πάμε για την ανάποδη πλευρά που πάλι θα δημιουργήσω μια ρίγα. Γιατί κάθε 4 σειρές από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού μου δημιουργώ τη ρίγα. Τι κάνουμε, τραβάμε τον πόντο μας να έρθει προς εμάς. Τραβάμε τον πόντο μας να έρθει προς τα έξω, προς τα εμάς. Διπλά ποδαράκια σε όλη τη σειρά, με τον ίδιο τρόπο. Έφτασα στο τέλος της σειράς. Το τελευταίο μου διπλό ποδαράκι. Μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Να τη και η επόμενη ρίγα μας λοιπόν. Έχουμε φτάσει στη σειρά που χρειάζεται αύξηση. Είναι η 3η σειρά μετά την τελευταία αύξησή μας. 2 διπλά ποδαράκια στον πρώτο μας πόντο. Συνεχίζουμε με διπλά ποδαράκια όλη τη σειρά. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς. Που κάνουμε 2 διπλά ποδαράκια στον τελευταίο μας πόντο. Οι επόμενες 2 σειρές με διπλά ποδαράκια χωρίς αύξηση. Ο ποντοδείκτης μου θα μου χρειαστεί αργότερα να έχω αυτά τα σημάδια. Μέχρι αυτό το σημείο, αυτό είναι το μανίκι μας. Ας το κάνουμε μία δοκιμή. Μπορεί το χέρι σας να είναι τελείως διαφορετικό από το δικό μου. Μπορεί να χρειάζονται περισσότερες μετρήσεις ή λιγότερες. Αν έχετε παρακολουθήσει και άλλα βίντεο δικά μου, θα έχετε καταλάβει ότι εγώ τα μανίκια μου τα θέλω στενά, εφαρμοστά πάνω μου, γιατί θεωρώ ότι μου κάνουν καλύτερη σιλουέτα. Αφού δοκιμάσατε λοιπόν και εσείς το μανίκι σας, αν δείτε ότι χρειάζεστε να κάνετε λιγότερες αυξήσεις, θα κάνετε αναπεριστότερες σειρές. Εάν χρειάζεστε μεγαλύτερες αυξήσεις, πιο πλούσιο το μανίκι σας, θα κάνετε πιο συχνά, κάθε 2 σειρές αύξηση. Απλά βάζετε τους ποντοδείκτες σας για να θυμόσαστε και στο δεύτερο μανίκι σας που γίνονται οι αυξήσεις. Ανά 3 σειρές λοιπόν αύξηση και ανά 4 σειρές τη ρίγα μου κάνω εγώ. Τώρα είναι η 3η σειρά, ας πούμε, που τη χάνει να είναι η ίδια σειρά που χρειάζεται και αύξηση και σχέδιο. Άρα, στον πρώτο πόντο κάνω την αύξησή μου, 2 διπλά ποδαράκια και συνεχίζω τη σειρά μου κανονικά με το σχέδιο που δημιουργούμε, κάνοντας τη ρίγα μου. Αυτό θα ξανασυμβεί κατά τη διάρκεια του πλεκτού, να χρειάζεται και αύξηση και σχέδιο στην ίδια σειρά. Εμείς το μόνο κανόνα που πρέπει να ακολουθούμε είναι κάθε 3 σειρές αύξηση για το δικό μου μέγεθος και το δικό μου νούμερο. Αν και εσείς δείτε ότι σας ταιριάζει στο χέρι σας, συνεχίστε όπως εγώ
και ανά τέσσερις σειρές από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού μου, η ρίγα. Έφτασα στο τέλος και αυτής της σειράς, έκανα την αύξησή μου, βάζω τον ποντοδείκτη μου. Μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Οι δύο σειρές είναι οι σειρές που πλέκουμε απλά δίπλα από δαράκια όσους πόντους έχουμε αυτή τη στιγμή. Μία, δύο, είμαστε στην τρίτη σειρά που χρειάζεται αύξηση. Δύο διπλά ποδαράκια στον πρώτο μας πόντο. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της σειράς. Είναι η αύξησή μου, δύο δίπλα ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Ποντοδείκτης μου. Είμαστε στη σειρά που κάνουμε το σχέδιο. Οπότε, πάμε να κάνουμε όλη τη σειρά τραβώντας τα ποδαράκια προς τη δική μας πλευρά. Έτσι δημιουργούμε την ανάγλυφη ρίγα στην καλή πλευρά του πλεκτού μας. Τελείωσε και αυτή η σειρά. Να την και η επόμενη ρίγα μας. Πάμε. Για όλη τη σειρά, διπλά ποδαράκια ως έχουν. Τριάντα έξι είναι σε αυτό το σημείο τα διπλά ποδαράκια μου. Και πάμε για την επόμενη αύξηση. Δύο διπλά ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Συνεχίζουμε με διπλά ποδαράκια μέχρι το τέλος της σειράς μας. Τριάντα εφτά, τριάντα οκτώ τα διπλά ποδαράκια μας μετά και από αυτή την αύξηση. Συνεχίζω να βάζω τους ποδοδείκτες μου. Έτσι θα συνεχίσω λοιπόν μέχρι να ολοκληρώσω το μανίκι μου. Ολοκλήρωσα το μανίκι μου. Έχω δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο μανίκι με όμορφες και συμμετρικές αυξήσεις. Πάμε να κάνουμε λίγες μετρήσεις και μία ανασκόπηση να δείτε τι έχω κάνει. Ξεκίνησα με 24 διπλά ποδαράκια στην αρχική αλυσίδα. Μου έδωσε περίπου 20 εκατοστά φάρδος. Έκανα λάστιχο για 7 σειρές. Ξεκίνησα κατευθείαν την πρώτη μου σειρά με αύξηση και γίνανε 26. Ανά 3 σειρές, μία αύξηση δεξιά, μία αριστερά. Η τέταρτη σειρά, η ανάγλυφη ρίγα μας. Ανά 3 σειρές αύξηση, μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη, ανά 4 η ρίγα. Μέχρι να διπλασιάσω σχεδόν τους πόντους μου και να φτάσω στα 40 εκατοστά που ήθελε να είναι το άνοιγμα του μανικιού το πάνω μέρος, για μένα χρειάστηκαν 12 αυξήσεις.
12 αυξήσεις σε 36 σειρές με διπλά ποδαράκια. Σύνολο μαζί με το λάστιχο, 43 σειρές έχω πλέξει. Πάμε να το δούμε στο σχέδιό μας. 20 εκατοστά το ξεκίνημα. Ήθελα το μήκος του περίπου 50 εκατοστά, με τις σειρές που έκανα έγινε 52. Έφτασα στα 40 εκατοστά για το μανίκι large, extra large. Χρειάστηκαν 43 σειρές σύνολο σε μένα. Κάθε 3 σειρές η αύξηση. Για 12 αυξήσεις. Για αυτό το φάρδος. Πριν συνεχίσω, να σας πω ότι εάν σας φαίνονται λίγα αυτά τα εκατοστά για το χέρι σας και ξεκινήσετε με πιο πολλούς πόντους, θα είναι λιγότερες οι τελικές αυξήσεις σας, γιατί θα τις κάνετε κάθε 4 με 5 σειρές. Αν ξεκινήσετε δηλαδή με περισσότερα εκατοστά, θα φτάσετε πιο γρήγορα επάνω στο άνοιγμα αυτό. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε και να δημιουργούμε το μεγάλο κομμάτι του pullover. Είμαστε από την καλή πλευρά του μανικιού, άρα έτσι όπως το κοιτάμε, εάν συνεχίσουμε προς τα κάτω, είναι το μπροστινό μέρος του pullover μας. Για το μπροστινό μέρος, εγώ θα ρίξω αλυσίδες τουλάχιστον για 50 εκατοστά. Πρόσθεσα 65 αλυσίδες, μία αλυσίδα για να γυρίσω και ξεκινάω διπλά ποδαράκια στην πίσω θηλιά όπως κάνω πάντα. 2, 3, 4, 65, και επειδή από εδώ είμαστε στο μανίκι μας που είναι η τέταρτη σειρά για το σχέδιο, δεν ξεχνάμε, έτυχε να πρέπει να κάνουμε τη ρίγα τώρα. Τραβάμε λοιπόν όλους τους υπόλοιπους πόντους προς τη δική μας πλευρά για να δημιουργήσουμε την ανάγλυφη ρίγα. Για να δούμε λίγο τι έχουμε κάνει. Αυτό είναι το μανίκι μας διπλωμένο και αυτό τώρα είναι το μπροστινό κομμάτι του pullover μας. Το έξτρα κομμάτι λοιπόν που δημιουργήσαμε είναι το κομμάτι που θα πέφτει μπροστά μας στο pullover. 40 εκατοστά και 50 που πρόσθεσα για το μπροστινό κομμάτι. Που ήταν 65 διπλά ποδαράκια. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς του μανικιού, δουλεύουμε κανονικά όπως δουλεύαμε τραβώντας τον πόντο μπροστά. Και φτάνοντας λοιπόν στο τέλος, κάνουμε τον τελευταίο πόντο που είναι πάνω στο μανίκι. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να προσθέσουμε πόντους για το πίσω κομμάτι, για την πλάτη μας. Για το μπροστινό κομμάτι, όπως σας είπα, πρόσθεσα 50 εκατοστά περίπου, 65 αλυσίδες. Το πίσω κομμάτι, εγώ το θέλω λίγο πιο μακρύ, να κάνει αυτή την τσαχπινιά, να είναι πιο μακριά η πλάτη από το μπροστινό. Άρα τώρα θα προσθέσω 75 αλυσίδες. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Έκανα λοιπόν 75 αλυσίδες και γύρισα κάνοντας διπλά ποδαράκια στην πίσω θηλιά όπως έκανα και πριν. Και μπαίνω στο μανίκι μου. Συνεχίζω λοιπόν κανονικά πάνω στο μανίκι. Έφτασα στο σημείο που συνεχίζω για το μπροστινό κομμάτι, αλλά να σας εξηγήσω κάτι πρώτα πριν συνεχίσω. Εδώ είναι η πλάτη και έχουμε μία σειρά. Και εδώ που είναι το μπροστινό, ενώ είμαστε στην ίδια σειρά, έχουμε μπει στη δεύτερη. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι λάθος. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να ενώσω νήμα χωρίς να έχω διαφορά στη σειρά, αλλά εμένα δεν με πειράζει να έχω δύο σειρές από εδώ, αρκεί αυτό να είναι το μπροστινό κομμάτι μου. Επειδή μπροστά χρειαζόμαστε κάνα δύο περισσότερες σειρές λόγω του στήθους, λόγω ενδεχομένως της κοιλιάς. Αρκεί λοιπόν το κομμάτι αυτό να είναι το μπροστινό που έχει την έξτρα σειρά. Συνεχίζουμε έτσι, πλέκοντας 188 διπλά ποδαράκια για όσο θέλουμε να είναι ο ώμος μας, το φάρδος του ώμου μας. Ίδιες σειρές, μην ξεχνάμε να κάνουμε τη ρίγα, κάθε 4 σειρές. Αφού ολοκλήρωσα το κομμάτι που είναι για το δικό μου ώμο, είναι η αριστερή πλευρά του ώμου μου, είναι 13 σειρές και 16 εκατοστά περίπου. Έχουμε γυρίσει το κομμάτι από την πλάτη, από την πίσω πλευρά, και θα ενώσω το επόμενο νήμα που χρησιμοποιώ. Στη δική μου περίπτωση είναι το μπορντό. Θα το ενώσω και θα κάνω μία σειρά μέχρι να φτάσω στο τέλος του κομματιού μου. 188 διπλά ποδαράκια στην περίπτωσή μου. Έφτασα στο τέλος του μπροστινού κομματιού, βρίσκομαι στο μπροστινό κομμάτι τώρα, να το. Και αφού έκανα τη μία σειρά μου με το νέο χρώμα, είμαστε σε αυτό το σημείο. Τώρα θα δημιουργήσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι με το επόμενο χρώμα μου. Είναι το κομμάτι που δημιουργεί το V μπροστά στην μπλούζα μας. Άρα ξεκινάμε και ανεβαίνουμε προς τα πάνω και σε κάθε σειρά θα κόβω πόντους για να δημιουργήσω το V. Έκανα το μισό κομμάτι από αυτό, έχω φτάσει δηλαδή στη μύτη. Θα πρέπει βέβαια να ζητήσω συγγνώμη, γιατί ξεκινώντας να δείξω τις μειώσεις μου, δεν κατάλαβα ότι έχω μείνει από μπαταρία και δεν τραβούσε το βίντεο. Δεν πειράζει όμως, θα σας το πω γιατί δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, δεν χρειάζεται να το ξυλώσω για να σας το δείξω. Οι μειώσεις μου είναι πανεύκολες, σε κάθε σειρά έκανα 3 μειώσεις από αυτή την πλευρά. Δηλαδή, χωρίζοντας τη μέση του πλεκτό μας, λέμε ότι είναι 89 πόντι μέχρι τον ώμο. Ξεκίνησα λοιπόν να πλέκω 89 ποδαράκια και όταν έφτασα εδώ πάνω, που έπρεπε να σταματήσω, έκλεισα 3 πόντους μαζί, γύρισα τη δουλειά μου, έκλεισα 3 πόντους μαζί και συνέχισα μέχρι αυτό το σημείο που είμαι τώρα. Κλείνοντας κάθε φορά, σε κάθε σειρά, 3 πόντους πήγαινε έλα από αυτή την πλευρά.
Έτσι δημιούργησα λοιπόν από τον νόμο μου μέχρι το V 3 πόντι σε κάθε σειρά. Η σειρά αυτή που πάει πίσω δεν τη μετράω. Από εκεί και μετά που έχω βάλει το ποντοδείκτη έκανα 10 σειρές με διπλά ποδαράκια. Αυτό το κομμάτι λοιπόν, το μισό V είναι 10 σειρές. Και τώρα θα αρχίσω γυρνώντας πίσω, κάνοντας ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή κάνοντας αυξήσεις, να κάνω άλλες 10 σειρές για να φτάσω στο άλλο σημείο του ώμου μου. Έχω φτάσει στο τέλος της σειράς, μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου, είναι 4 σειρές, άρα δεν ξεχνάμε να κάνουμε τη ρίγα μας τώρα. Ο πρώτος πόντος μου και ξεκινάω τραβώντας το ποδαράκι μου προς την πλευρά τη δική μου. Για να δημιουργήσω την ανάγλυφη ρίγα από την άλλη πλευρά. Και φτάνοντας λοιπόν στον τελευταίο πόντο, είναι οι 3 πόντοι που έχω κλείσει μαζί. Άρα, αυτόματα, αφού τους 3 πόντους τους έκανα ένα, στον έναν πόντο θα προσθέσω άλλους 2 για να ξαναγίνουν 3. Ο κανονικός πόντος, ο δεύτερος και ο τρίτος που προσθέτω για να επανέλθει στον ίδιο αριθμό πόντων που πρέπει η σειρά μου. Μία λυσίδα στον αέρα, εδώ θα είναι λοιπόν το V ακριβώς, γυρίζω τη δουλειά μου και πάλι το ίδιο, σε κάθε σειρά που έκλεινα τους 3 πόντους σε έναν, τώρα τον έναν πόντο θα τον ξανακάνω 3, 2, 3 και συνεχίζω, διπλά ποδαράκια μέχρι το τέλος της σειράς. Σειρές χρειάστηκαν για να κάνω τις μειώσεις, 10 σειρές θα κάνω για να κάνω για την αύξηση. Κάντε τις αυξήσεις σας και εσείς για 10 σειρές και τα λέμε όταν θα φτάσουμε στο ίδιο σημείο στην άλλη πλευρά. Αφού λοιπόν έκανα και τις υπόλοιπες σειρές με αυξήσεις, ανεβαίνοντας πάλι στον ίδιο αριθμό πόντων, τους έκανα πάλι 89, είμαι στο τέλος της σειράς μου, την καλή. Θα κόψω το νήμα μου και απλά θα το τραβήξω. Αυτό το κομμάτι το ξεχνάμε προς το παρόν. Το αφήνουμε έτσι όπως είναι. Θα πρέπει να πλέξουμε την πλάτη. Αυτές τις 20 σειρές που πλέξαμε μόνο για τον μπροστινό, θα πρέπει να τις κάνουμε και για την πλάτη. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε από το κάτω μέρος του πλεκτού μας και φτάσαμε μέχρι τον ώμο για να μας βγουν σωστά οι ρίγες, θα ξεκινήσουμε σαν να συνεχίζουμε τη σειρά μας από το σημείο που σταματήσαμε πριν τους 89 πόντους. Αν ξεκινήσουμε από κάτω, από την καλή πλευρά, θα μας έρθει ανάποδα το σχέδιο με τις ρίγες. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε την πρώτη σειρά του μπροστινού κομματιού. Και ξεκινάω κατευθείαν με μία μείωση, 2 πόντους θα τους κάνω 1 και άλλη μία μείωση θα κάνω στην επόμενη σειρά και μετά δεν θα ξανακάνω. Ίσα για να έρθει λίγο πιο γλυκά το πίσω κομμάτι στο σβέρκο της μπλούζας, για να μην είναι τελείως ευθεία.
από εδώ μέχρι εδώ ξέρουμε ότι μας περισσεύουν 99 διπλά ποδαράκια. Ξεκινήσαμε μία μείωση 98, άλλη μία μείωση 97 και θα συνεχίσουμε για άλλες 6 σειρές με 97 διπλά ποδαράκια. Η 7η 98, η 8η 99 και τελείωσα. Συν 2 που έχω κάνει, 10 σειρές χρειάζομαι. Στο τέλος της σειράς μου λοιπόν, έχω κάνει τις 10 σειρές, ο τελευταίος πόντος της 10ης σειράς και έφτασα ακριβώς στο ίδιο σημείο που είναι και το μπροστινό μου. Είμαι στη σωστή πλευρά γιατί η κλωστή μου καταλήγει αριστερά, όπως καταλήγει και η άλλη πλευρά. Είμαι λοιπόν σωστά στις μετρήσεις μου και στις σειρές μου. Στερεώνω την κλωστή μου. Και τώρα αφού έχουμε δημιουργήσει και το μπροστινό και το πίσω κομμάτι και αυτό είναι το άνοιγμα του λαιμού, αν θυμόσαστε, είχαμε κάνει και μία μονοκόμματη σειρά με αυτό το χρώμα. Άρα το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα, άλλη μία σειρά. Πάμε λοιπόν εκεί που τελειώσαμε το μπροστινό κομμάτι μας. Γι' αυτό δεν έσφιξα, δεν στερέωσα την κλωστή μου, απλά την ανοίγω τώρα. Ενώνω πάλι το ίδιο χρώμα νήματος. Ενώστε με όποιο τρόπο θέλετε εσείς. Μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Είμαι από την ανάποδη πλευρά. Πλέκω το πιο μακρύ κομμάτι που είναι η πλάτη μου, διπλά ποδαράκια μέχρι να φτάσω εκεί που τελειώνει η πλάτη μου, που αρχίζει μάλλον καλύτερα πάνω στον ώμο. Όταν έχω φτάσει λοιπόν στον τελευταίο μου πόντο, παίρνω νήμα, μπαίνω στον τελευταίο μου πόντο, παίρνω και το μπροστινό κομμάτι και μπαίνω και εκεί στον πρώτο πόντο της σειράς, βγαίνω, κάνω ένα διπλό ποδαράκι, ένωσα έτσι, κάνω άλλο ένα όμως, γιατί αν δεν το κάνω θα έχω κάνει μία μείωση και συνεχίζω τώρα πια στο μπροστινό μου κομμάτι κανονικά τα διπλά ποδαράκια. Κοιτάξτε, ενώθηκε η πλάτη με τον μπροστινό και ξεκινάει όλο μας όμως. Στο τέλος της σειράς το τελευταίο μας διπλό ποδαράκι, η δουλειά μου με αυτό το χρώμα νήματος τελείωσε. Το κόβω λοιπόν και ενώνω το τελευταίο μου χρώμα, στη δική μου περίπτωση είναι το πράσινο κυπαρισί.
μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Θα ξεκινήσω με διπλά ποδαράκια, με αυτό το χρώμα τώρα πια. Πάμε όμως, πριν συνεχίσουμε, να καταλάβουμε τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε? Ό,τι κάναμε με το πρώτο χρώμα νήματος, στην ανάποδη πλευρά θα το κάνουμε τώρα με το άλλο χρώμα. Τις ρίγες αυτές για τον ώμο, θα το κάνουμε και από αυτή την πλευρά. Και μετά τις 13 αυτές σειρές θα ξεκινήσουμε στα ίδια σημεία ακριβώς, να κάνουμε το μανίκι μας και αντίστροφα θα ξεκινήσουν οι μειώσεις. Κάθε 3 σειρές μία μείωση από τη μία πλευρά, μία από την άλλη. Ακριβώς λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, αλλά αντίθετα. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που είναι το λάστιχο και θα κάνουμε 7 σειρές με λάστιχο. Ό,τι έκανα λοιπόν στο πρώτο μου μανίκι θα το κάνω από την άλλη αντίστροφα. Έκανα λοιπόν τις 13 σειρές με τα διπλά ποδαράκια. Ολοκληρώθηκε το κομμάτι του ώμου. Θα κόψω το νήμα μου. Θα αφήσω αρκετό γιατί έτσι κι αλλιώς θα μου χρειαστεί για την ένωση. Στερεώνω και τι έχουμε κάνει ως τώρα. Αυτό είναι το μπροστινό μέρος με το V. Ολοκλήρωσα τις 13 σειρές όπως ήταν το πρώτο κομμάτι, το αριστερό, ολοκλήρωσα και από εδώ. Πριν από αυτό το κομμάτι λοιπόν που δημιουργήσαμε τώρα, αυτό, ήταν αυτό. Πριν από αυτό λοιπόν είχαμε αφήσει 65 ποδαράκια στο μπροστινό κομμάτι και 75 ποδαράκια στο πίσω κομμάτι. Πλέξαμε με 48 διπλά ποδαράκια το μανίκι μας. Άρα, να μην μπερδευτούμε, θα ξεκινήσουμε από το σωστό κομμάτι. Αφού τελειώσαμε από την καλή πλευρά και πρέπει να ξεκινήσουμε από την ανάποδη τώρα, βλέπουμε ότι από την ανάποδη που ξεκινάμε αφορά το μπροστινό μας κομμάτι με το V. Να το λοιπόν το κάτω κομμάτι, το μπροστινό, και εδώ πρέπει να αφήσουμε 65 διπλά ποδαράκια. Εδώ είναι η πλάτη μας, που πλέκοντας τα 48 διπλά ποδαράκια στο μανίκι, θα πρέπει να μας μείνουν 75 διπλά ποδαράκια για την πλάτη. Ας μετρήσω λοιπόν 65 διπλά ποδαράκια. Εδώ είναι το 65ο. Από την μπροστινή πλευρά το τονίζω. Και πάμε στον επόμενο πότο για να ενώσουμε πάλι το νήμα μας για να ξεκινήσουμε το μανίκι. Ξεκινάω. Πριν ξεκινήσω όμως το μανίκι μου, αφού έχω σιγουρευτεί για τους πόντους μου και έχω βάλει το σημάδι μου, πάμε να σας θυμίσω τι έχουμε κάνει στο πρώτο μας μανίκι. Σε αυτό το μανίκι λοιπόν που δημιουργήσαμε, κάναμε 43 σειρές σύνολο. Κάθε 3 σειρές έκανα αύξηση δεξιά και αριστερά για 12 αυξήσεις. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε αντίθετα. Θα ξεκινήσουμε με 48 διπλά ποδαράκια και στην τρίτη μας σειρά, στην τρίτη θα κάνουμε μείωση. Μείωση δεξιά, μείωση αριστερά. 1, 2, 3, μείωση. 1, 2, 3, μείωση. Και έτσι το μανίκι μας θα κλείσει με τον ίδιο τρόπο, αλλά αντίθετα πλέκοντας μειώσεις μέχρι το σημείο που θα γίνουν ίδια τα διπλά ποδαράκια μας με το πρώτο μανίκι, με τις μειώσεις μας,
και μετά θα πλέξουμε τις 7 σειρές λάστιχο 2-2. Πάμε λοιπόν. Αφού ενώσαμε το νήμα μας και πρέπει να κάνουμε 48 διπλά ποδαράκια, δεν ξεχνάμε τη ρίγα μας. Τώρα έχω κάνει 4, άρα είμαι στην ανάγλυφη σειρά, στη ρίγα μου. Ξεκινάω τραβώντας τους πόντους μου προς τη δική μου πλευρά. Σαράντα οκτώ διπλά ποδαράκια. Μία αλυσίδα στον αέρα, σταματάω εδώ. Εδώ είναι το πίσω κομμάτι, δεν συνεχίζω. Αφήσαμε 75 διπλά ποδαράκια. Γυρίζω τη δουλειά μου. Είναι η δεύτερη σειρά μου και πλέκω 48 διπλά ποδαράκια. Φτάνω στο τέλος της σειράς, 47, 48. Κάναμε λοιπόν 2 σειρές για το μανίκι. Για την τρίτη σειρά, τι είπαμε, ξεκινάμε τις μειώσεις. Κάθε τρίτη σειρά, μείωση στην αρχή και στο τέλος της σειράς μας. Ένα διπλό ποδαράκι που δεν το ολοκληρώνω. Μπαίνω πάλι δίπλα, δεν ολοκληρώνω και τώρα τα βγάζω και τα δύο μαζί. Τους δύο πόντους τους κάναμε έναν και είναι η πρώτη μας μείωση. Συνεχίζουμε όλη τη σειρά με διπλά ποδαράκια. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς. Έμειναν 2 πόντοι που θα τους κάνουμε έναν. Δεν ολοκληρώνουμε το δεύτερο ποδαράκι, κρατάω τις θηλιές μου, μπαίνω στο τελευταίο και τους βγάζω και τους δύο μαζί. Έτσι στην τρίτη μας σειρά, οι 48 πόντοι γίνανε 46. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου. Και θα συνεχίσω έτσι για 36 ακόμη σειρές. Μόλις έκανα την πρώτη μου μείωση, έχω άλλες 11 μειώσεις. Ολοκληρώθηκε λοιπόν όλο το κομμάτι που δημιουργεί το pullover μας. Θα κάνουμε τις τελευταίες πινελιές. Θα δημιουργήσουμε το λάστιχο στην κάτω πλευρά μπρος και πίσω. Ξεκινάμε τυχαία από όπου έχουμε αφήσει το νήμα. Εμένα είναι το μπροστινό κομμάτι. Ξεκινάω με διπλά ποδαράκια για να στρώσω το τελείωμα του πλεκτού μου. Διπλό ποδαράκι έπλεκα. Αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας για να ολοκληρωθεί χρειάζεται να σηκώσω 2 διπλά ποδαράκια. Κατά τη δική μου άποψη δεν είναι κανόνας αυτό. Άλλες κυρίες πλέκουν πιο σφιχτά και τραβάει το πλεκτό. Άλλες πλέκουν χαλαρά και το πλεκτό ανοίγει. Πάμε να ξεκινήσουμε έχοντας στο μυαλό μας αυτό το σκεπτικό ότι θα πλέκουμε 2 διπλά ποδαράκια σε κάθε διπλό ποδαράκι από κάτω. Όμως, ελέγχουμε κατά διαστήματα το πλεκτό μας να δούμε αν βγαίνει λίγο και δεν τραβάει ή δεν κάνει θραμπαλά. Να το δικό μου, λίγο βγαίνει, σωστό. Συνεχίζω. Και ολοκλήρωσα τον πράσινο τομέα με 25-26 διπλά ποδαράκια. 26 χρειάστηκαν για να τελειώσει ο πράσινος τομέας. Σαφέστατα το άλλο χρώμα είναι πιο βαρύ, θα χρειαστούν περισσότερα. Θα κοιτάξω όμως να κάνω και 26 το τελευταίο κομμάτι που είναι ίδιες σειρές με το πρώτο. Είμαι στον τελευταίο πόντο, στον πράσινο τομέα. Τι νομίζετε, θα συνεχίσουμε έτσι? Όχι. Πάμε.
θα αλλάξουμε χρώμα πριν ολοκληρώσουμε το τελευταίο μας ποδαράκι και θα συνεχίσουμε και το λάστιχο στο κάτω μέρος της μπλούζας μας, βγάζοντας την ίδια χρωματική ρίγα. Διπλό ποδαράκι, τραβάω τις κλωστές μου για να τις σφίξω, την πράσινη κλωστή την αφήνω, δεν την παίρνω μαζί μου. Συνεχίζω όμως με το μπορντό χρώμα, κάνοντας διπλά ποδαράκια με τον ίδιο τρόπο όπως έκανα και με το πράσινο. Προσέχω να κάνω όσα χρειάζονται. Έφτασα λοιπόν και στον τελευταίο πόντο του μπορντό τομέα. Δεν ολοκληρώνω το ποδαράκι. Παίρνω το τελευταίο μου χρώμα, στη δική μου περίπτωση είναι αυτό το μουσταρδί, ολοκληρώνω το ποδαράκι μου, έτσι έχει γίνει η ένωση. Ξεκινάω λοιπόν ένα διπλό ποδαράκι, τραβάω λίγο τις κλωστές μου, την μπορντό την αφήνω πίσω και συνεχίζω με αυτό το χρώμα, κάνοντας 26 διπλά ποδαράκια, γιατί 26 έκανα και στον πρώτο τομέα που έχει το ίδιο φάρδος. Λοιπόν τα διπλά ποδαράκια. Μία αλυσίδα στον αέρα. Γυρνάω προσεκτικά τη δουλειά μου, γιατί τραβάω μαζί και τις άλλες κλωστές. Και πάμε. Το ίδιο λάστιχο με αυτό που κάναμε και στα μανίκια μας. 2-2. Κάναμε το πρώτο διπλό ποδαράκι και το επόμενο είναι να τραβήξω τον πόντο μου μπροστά. Θα τραβήξω τους επόμενους 2 πόντους πίσω. Συνεχίζω με 2 πόντους μπροστά. Τραβάω το ποδαράκι μου μπροστά για 2 πόντους. Μέχρι που έφτασα στην ένωση με τον μπορντονίμα. Δεν ολοκληρώνω το τελευταίο μου ποδαράκι, αφήνω σε αναμονή το νήμα και παίρνω το επόμενο χρώμα. Ολοκληρώνω με αυτό το χρώμα και συνεχίζω κανονικά. Τι πρέπει να κάνω στο από κάτω ποδαράκι, αυτό θα κάνω και τώρα. Πάμε, λάστιχο 2-2. Δύο πόντι τραβώντας το ποδαράκι μου πίσω. Αυτό το νήμα είναι σε αναμονή. Όταν θα γυρίσω πίσω θα το ξαναπάρω πάλι. Έφτασα στην ένωση με το πράσινο νήμα. Δεν ολοκληρώνω το διπλό μου ποδαράκι. Παρά αφήνω το νήμα μου σε αναμονή και παίρνω το επόμενο χρώμα. Ολοκληρώνω το ποδαράκι και συνεχίζω όπως βρίσκω τους πόντους μου για το λάστιχο. Κανονικά τραβώντας το πόντο μου πίσω τώρα. Και το επόμενο. Τα επόμενα 2 τραβώντας τα μπροστά. Έφτασα στο τέλος και αυτής της σειράς. Ο τελευταίος μου πόντος. Λίγο προσοχή στα νήματά μας, γιατί είναι 3. Γύρισα τη δουλειά μου και τι κάνω, συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Με το πράσινο νήμα είμαι, όπως βρίσκω τους πόντους θα τους κάνω, όπου είναι τραβηγμένος ο πόντος το ίδιο κάνω.
Πριν ολοκληρώσω τον τελευταίο πράσινο πόντο μου, αφήνω το νήμα και παίρνω το επόμενο χρώμα, στη δική μου περίπτωση το μπορντό. Συνεχίζω, ο πόντος μου ήταν πίσω και ο δεύτερος πόντος. Έφτασα στην ένωση με το άλλο νήμα πάλι. Ολοκληρώνω με το τελευταίο χρώμα μου και συνεχίζω τα ποδαράκια μου με αυτό το χρώμα. Φτάσαμε στον τελευταίο πόντο. Αυτό είναι λοιπόν το κολπάκι μας για να μην κάνουμε ένα μονοχρώμο λάστιχο. Να σας εξηγήσω κάτι πριν κλείσω το βίντεο. Το πόσο λάστιχο θα κάνετε είναι καθαρά στη δική σας βούληση. Όσο θέλει καθεμία θα κάνει το λάστιχο μπροστά. Βλέπετε που το λάστιχο μου ανοίγει λίγο. Εάν θέλουμε το λάστιχό μας πιο μαζεμένο, πιο σφιχτό, θα μειώσουμε νούμερο στο βελονάκι. Εγώ προσωπικά, επειδή το θέλω το άνοιγμα κάτω στους γουφούς, αν ήταν πιο μικρό μέγεθος, θα χρειαζόταν να μικρύνω το βελονάκι μου για να μην μου φαρδίνει πολύ. Θα ήταν πιο μαζεμένο το λάστιχο. Επειδή όμως η μπλούζα μου είναι large, το άνοιγμά μου το θέλω, το χρειάζομαι. Θα ανοίξει στους γουφούς λίγο. Συνέχισα λοιπόν με αυτό το βελονάκι και δεν άλλαξα για να μου δώσει ένα ελαφρύ άνοιγμα κάτω-κάτω. Συνεχίστε για όσες σειρές θέλετε εσείς και σας αρέσουν και το ίδιο ακριβώς κάνουμε και για το πίσω κομμάτι. 7 σειρές έκανα εγώ στο δικό μου λάστιχο, όσες είχα κάνει και στο μανίκι. Τώρα θα το κάνω και στο πίσω κομμάτι που θα είναι και πιο μακρύ, γιατί έτσι κι αλλιώς έχω ρίξει πιο πολλούς πόντους. Κάντε και εσείς το ίδιο και θα τα πούμε στο τέλος. Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε και τα δύο κομμάτια μας με λάστιχο, ήρθε η ώρα να ενώσουμε το pullover μας και να κάνουμε και το λαιμό. Η τελευταία πινελιά είναι ο λαιμός μας, να τον στρώσουμε λίγο πρέπει. Θα μπω περίπου στο κέντρο του πίσω μέρους. Ενώνω το νήμα μου. Και ξεκινάω κάνοντας άριχτα ποδαράκια. Δεν θέλω να μου κλείσει πολύ ο λαιμός, γι' αυτό θα κάνω απλά άριχτα ποδαράκια. Ούτε λάστιχο, ούτε διπλά ποδαράκια, για να μην μικρύνει το άνοιγμα του λαιμού μου. Φτάνοντας στη γωνία που ενώνει η πλάτη με τον μπροστινό, θα κάνω τη μείωση που κάνω στις γωνίες μου, 3 πόντους μαζί, θα τους κλείσω σαν έναν, για να μαζέψει η γωνία και να μην ξεχυλώσει. Συνεχίζω λοιπόν με άριχτα ποδαράκια. Έφτασα στο V, θα κάνω το ίδιο που κάνω στις γωνίες, 1, 2, 3 πόντους μαζί, τους κλείνω και τους κάνω έναν και συνεχίζω με άριχτα. Έφτασα στο τέλος, ένωσα με βουβό, μία απλή σειρά με άριχτα ποδαράκια έκανα, δεν έκανα τίποτα ιδιαίτερο στο λαιμό μου, στερεώνω το νήμα μου και αφού τελείωσα, βλέπω ότι έχω στρώσει το λαιμό μου, δεν χρειάζεται να κάνω περισσότερο για να μην μικρύνει. Και το τελευταίο είναι να γυρίσουμε το pullover μας από την ανάποδη για να το ενώσουμε. Εδώ θα σας δώσω μία συμβουλή για το συγκεκριμένο πατρόν που η πλάτη είναι πιο μακριά. Βάλτε σωστά το pullover σας, μασχάλι με μασχάλι, ισιώστε το και επειδή αν φτάσουμε μέχρι κάτω θα δούμε ότι η πλάτη μας είναι πιο μακριά από το μπροστινό κομμάτι, θα ξεκινήσω να ενώνω το pullover μου από το μανίκι. Θα πάω όμορφα μέχρι κάτω και θα σταματήσω πριν το λάστιχο
εγώ και αυτό το κομμάτι όλο θα το αφήσω ανοιχτό. Εσείς αν θέλετε προχωρήστε μέχρι το τέλος του μπροστινού λάστιχου, μέχρι κάτω και θα μείνει να κρέμεται απλά το πίσω κομμάτι που εξέχει. Εγώ θα αφήσω μεγαλύτερο άνοιγμα. Θα ξεκινήσω όμως από το μανίκι, γιατί εδώ ξεκινάω με τις δύο πλευρές μου ευθεία και θα είμαι σίγουρη ότι εκεί που θα τελειώσω θα έγινε όμορφο και ίσιο. Θα ενώσω το πλεκτό μου και τα λέμε όταν ολοκληρωθεί. Σήμερα σας έδειξα πώς να δημιουργήσετε αυτό το όμορφο color blocking pullover. Αν σας άρεσε και εσάς το pullover, πατήστε εγγραφή και like, το καμπανάκι, για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.